Δυστυχώς αυτό το ρήγμα στην περιοχή του Αρκαλοχωρίου έχει ενεργοποιηθεί τώρα από καιρό, το τελευταίο τετράμινο. Πραγματικά σύγεται καθημερινά η γη, αλλά το χθεσινό πράγμα, ο χθεσινός μετασεισμός ήταν τουλάχιστον πρωτοφανές για τα δεδομένα του Ηρακλείου. Όχι, όχι, ας το πάμε αλλιώς. Αυτό που σας ρώτησα, ναι, από 7:48 σήμερα το πρωί μέχρι 10 λεπτά μετά τις 8, υπάρχει κάποια αναφορά άμεση προς εσάς, προς την περιφέρεια, προς τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας? Μέχρι και αυτή τη στιγμή που μιλάμε και με αφορμή τον τελευταίο μετασεισμό, δεν έχω λάβει κάποια ενημέρωση όσον αφορά περαιτέρω ζημιές. Προσπάθησα να έχω μια επικοινωνία με τα Αρκαλοχώρη, με τη δημοτική αρχή. Δεν τα κατάφερα αμέσως μετά το σεισμό. Αλλά μέχρι και τώρα που μιλάμε δεν έχω κάποιο πληροφορία. Το ίδιο επιχειρούμε και εμείς από την πρώτη στιγμή, όπως επίσης να συνομιλήσουμε. Είμαι καθοδόν κυρία Λουγεράκη. Α, πηγαίνετε στο Αρκαλοχώρη εσείς. Εννοείται. Τηλεφωνικά. Φαντάζομαι ότι υπάρχει η αγωνία του κόσμου. Επιχειρούμε να επικοινωνήσουμε και με τον κύριο Λέκα επίσης. Δεν είναι εύκολο να τον βρούμε. Φαντάζομαι ότι τώρα είναι και ο κόσμος εκεί, ο οποίος σαφέστατα είναι τρομοκρατημένος. Να σας πω, ήταν εκατοντάδες τα παλιά κτίσματα, τα παλιά σπίτια, τα οποία είχαν υποστεί ζημιές, είχαν υποστεί ρηγματώσεις, που ακόμα και με μικρούς μετασεισμούς, εννοείται με μεγαλύτερο μεγέθος, ο κίνδυνος κατάρρευσης, ο κίνδυνος περαιτέρω ζημιών είναι ακόμα πιο ορατός. Γι' αυτό κάνουμε έκκληση από χθες όλοι μας. Καταλαβαίνω την αγωνία του κόσμου να είναι κοντά στην περιουσία του, κοντά στα σπίτια του, αλλά σε κάθε περίπτωση να μην πλησιάζουμε, να μην διαμένουμε μέσα, εννοείται, και να αποφεύγουμε τη μετακίνηση σε δρόμους, σε σπίτια που, γιατί είναι πάρα πολλά. Χθες ο Αρκαλοχώρη, κυρία Λουγεράκη, θύμιζε βομβαρδισμένο τοπίο. Εγώ πολλές φορές περνάω από το Αρκαλοχώρη, έχει χρειαστεί να πάω πάρα πολλές φορές. Αυτή η εικόνα για μένα ήταν πρωτοφανές. Πραγματικά βομβαρδισμένο τοπίο, και όχι μόνο το Αρκαλοχώρη, και πολλά χωριά του Δήμου Μηνώα Πεδιάδος. Γι' αυτό χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Θα πρέπει, εχθές ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη βραδιά, στήθηκε εντάχει ένας μικρός καταβλισμός. Θα πρέπει από σήμερα αυτοί οι άνθρωποι να διοχετευτούν σε δωμάτια. Θα πρέπει από σήμερα αυτή η προσωρινή λύση να είναι απλά μια προσωρινή λύση για χθες. Είναι πολλά τα άτομα που θα αναζητήσουν στέγη σήμερα. Μόνο εχθές, να φανταστείτε, στο εκθεσιακό έμειναν 280 άτομα. Άλλες 40 σκηνές δόθηκαν σε χωριά του Δήμου Μηνώα Πεδιάδας, και ήταν και πολλοί ο κόσμος ο οποίος δεν ήθελε να απομακρυνθεί από τα σπίτια του. Άρα θεωρώ σήμερα το πρόβλημα θα είναι ακόμα μεγαλύτερο όσον αφορά τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη από ένα δωμάτιο, και θα πρέπει σήμερα, μία που θα είναι και ο Πρωθυπουργός από ό,τι λέγεται, τουλάχιστον μέχρι το βράδυ να δοθεί μία λύση. Υπάρχει προσφορά σε κρεβάτια από ιδιώτες, και να είναι καλά, τους ευχαριστούμε για άλλη μια φορά. Ξενοδόχους εννοείται, έτσι? Ορίστε. Ξενοδόχους εννοείται. Και ξενοδόχους και κατασυνώσεις. Ναι. Χθες, για παράδειγμα, συζητήθηκε μια κατασύνωση στη Χερσόνησο, ιδιώτη, η οποία έχει δυναμική στα 500 κρεβάτια. Ναι, άκουγα τον Δήμαρχο να το αναφέρει χθες. Ναι. Μαζί με ξενοδοχεία ιδιωτών. Θεωρώ ότι τέτοιες προσφορές, τέτοια μέρη θα λύσουν το πρόβλημα άμεσα. Διότι ενδέχεται σήμερα να μιλάμε για ένα νούμερο παράδειγματος 1.000 ατόμων. Δεν το γνωρίζω απόλυτα, αλλά μόνο εχθές στον πρόχειρο καταβλισμό ήταν 300 άτομα κοντά. Συν 40 συνέστασεις που δώσαμε στα χωριά, δυναμικότητα στο 10 ατόμων. Και ήταν και πάρα πολλά άτομα τα οποία δεν ήθελαν να φύγουν από το σπίτι. Και εκτός τούτου, κύριε Λονταράκη, όπως και εσείς είπατε, μπορεί μεγαλύτερες ζημιές να είναι αυτή την ώρα στο Αρκαλοχώρη. Μπορεί να μιλάμε πραγματικά για ανθρώπους οι οποίοι έχουν βρεθεί στην τύχη τους και χρειάζονται τη βοήθεια της πολιτείας. Αλλά δεν είναι μόνο το Αρκαλοχώρι που έχει και τις μεγαλύτερες ζημιές, είναι και άλλες περιοχές ευρύτερα στο Δήμο Αρκαλοχωρίου, στο Δήμο Αρχανών Αστερουσίων, όπου υπάρχουν ζημιές και άνθρωποι οι οποίοι έχουν βρεθεί όντως στο δρόμο. Και χωριά του Δήμου Γόρτινας έχουν υποστεί ζημιές. Ένα δήμος πιο απομακρυσμένος. Είναι πάρα πολλά τα κτίσματα στο νομό Ηρακλείου που έχουν υποστεί ζημιές. Θα πρέπει από σήμερα, που οι μηχανικοί θα είναι εδώ και από το Υπουργείο Υποδομών, συν αυτός που ήταν εδώ πέρα, συν αυτός που η περιφέρεια μπορεί να διαθέσει με τους δήμους, άμεσα να προχωρήσουν στις καταγραφές της Γιάννου Λουγεράκη. Ήδη έχει κηρυχθεί ο Δήμος Μηνώα Πεδιάδος σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, να τρέξει η διαδικασία και πραγματικά να μην μπούμε στη διαδικασία άλλων περιπτώσεων, οι οποίοι ακόμα οι άνθρωποι περιμένουν να αποζημιωθεί. Ό,τι να γίνει, θα πρέπει να γίνει άμεσα, κυρία Λουγεράκη, και η καταγραφή και οι αποζημιώσεις.
Μάλιστα. Τι κρίμα μόνο λέω εγώ που χάσαμε χρόνο, γιατί από τον Ιούνιο οι προειδοποίησεις υπάρχουν. Ακούγα πολύ προσεκτικά τους σεισμολόγους χθες και εκτός από το ότι μπορεί να λένε κάποιοι από αυτούς, ούτως ή άλλως ο Τσελέντης είχε ειδοποιήσει, το λέω ευθαρσώς. Ο Βαλιανάτος είπε άλλη μία πολύ σωστή κουβέντα, ότι ξέρετε μπορεί να μας ήρθε απροειδοποίητα και με αυτό το μέγεθος, αλλά δεν μας έπιασε στον ύπνο γιατί γνωρίζαμε όταν τρεις μήνες πριν άλλοι κοιμόταν τον ύπνο του δικαίου και είναι πολύ μεγάλες οι ευθύνες, θα έπρεπε να υπάρχει αυτή η ετοιμότητα. Άρα λοιπόν λέτε ότι σήμερα, αλλά δεν είναι αυτή την ώρα για να κάτσω να το πω, λέμε ότι από αυτό που ακούω από εσάς, ότι αυτή την ώρα εκείνο το οποίο είναι άμεσης προτεραιότητας να δείτε πού μπορούν να φιλοξενηθούν οι άνθρωποι αυτοί προκειμένου να φύγουν από τις σκηνές, έτσι. Κύριε Αντιλεράκη, η σκηνή είναι μια προσωρινή λύση. Ήταν κάτι για το πρώτο βράδυ, κάτι το οποίο έχριζε άμεσες λύσεις εχθές να δούμε τι θα κάνουμε τον κόσμο, αλλά ήταν κάτι που για μένα προσωπικά η άποψή μου είναι αυτή, ότι ήταν εντελώς προσωρινό. Δεν θα πρέπει να επαναπαυτούμε σε αυτή τη λύση, που δεν είναι καν λύση. Θα πρέπει από σήμερα να υπάρχουν κρεβάτια, να υπάρχουν δωμάτια, υπάρχουν συζητήσεις, υπάρχουν προσφορές, υπάρχουν σκέψεις. Ναι, αλλά υπάρχουν από, υπάρχουν από τη δική σας την πλευρά ως περιφέρεια, ως πολιτική προστασία προτάσεις πάνω σε αυτό. Υπάρχουν, κύριε Λουδιράκη, υπάρχουν.